Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ απόλυτος. Καταρχάς, εμείς ως Νέα Δημοκρατία, κυρία Βλαμίτσου, πιστεύουμε στην ανάγκη επενδύσεων στην Ελλάδα και στον τόπο μας συνολικά. Το έχουμε κάνει πράξη. Και το έχουμε κάνει πράξη, καθώς το 2022 είχαμε ρεκόρ άμεσων επενδύσεων που αγγίζουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, Κολοσσοί, η Microsoft, η Amazon, η Pfizer, η Google έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν επενδύσει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καλά και πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα βοηθάμε και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις μέσα από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Άρα πιστεύουμε στις επενδύσεις και μία τέτοια επένδυση είναι αυτή η οποία πρόκειται να γίνει στην Ηρακλίτσα. Πάρα πολύ Ένα το κρατούμενο. Πολύ μεγάλη επένδυση. Βεβαίως, το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο κρατούμενο θα πρέπει να καταλάβει ο επενδυτής, ο κύριος Καντιτζάτζη, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο οφείλει να σεβαστεί, να τηρήσει, ούτως ώστε και με τη βοήθεια στη συνέχεια όλων μας να προχωρήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση η οποία θα φέρει και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά θα αναδείξει, αν θέλετε, και την ευρύτερη περιοχή, πέρα από την Νέα Ηρακλίτσα, θα αναδείξει συνολικά τον ομό Καβάλας ως τόπο προορισμού. Το τρίτο το οποίο θα πρέπει να κάνει ο κύριος Καντιτζάτζη και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να γίνει, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ όταν έβγαλε την προκήρυξη δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς θα γίνει στην Αλάνα, ότι πέρα από τις βίλες οι οποίες θα φτιαχτούν, θα πρέπει να φτιαχτεί και ένα τετράστερο ή πεντάστερο ξενοδοχείο, ούτως ώστε η περιοχή, πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που θα αγοράσουν τις βίλες, να αποτελέσει πόλο έλξης και για έναν τουρισμό, αν θέλετε, υψηλού, ποιοτικά υψηλού. Και όταν λέμε ποιοτικού υψηλού, εννοούμε και οικονομικά.